Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, το ένα Live News, ναι και απόψε κοντά σας μαζί θα είμαστε έως και τις 9 βεβαίως με θέματα από την τρέχουσα επικαιρότητα. Μητσοτάκης και Μακρόν συμφώνησαν απολύτως, σταματούν οι προκλήσεις, ξεκινούν οι συζητήσεις, αλλιώς κυρώσεις στην Τουρκία. Τώρα στο μέτωπο του κορονοϊού, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς είχαμε ένα ακόμη αρνητικό ρεκόρ με 372 νέα κρούσματα στη χώρα μας. Πολύ σημαντικός δυστυχώς αυτός ο αριθμός. Τα 114 εξ αυτών εντοπίζονται σε κονσερβοποιία στα Γιάννητσά. Τώρα, σε κατάσταση επίσης έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι περιοχές της Ανατολικής Αττικής μετά τις δυστυχώς μεγάλες πυρκαγιές που είχαμε. Ενώ σε έκριθμη κατάσταση παραμένει η Μόρια, διότι είχαμε και τρίτη-τέταρτη πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε στην περιοχή. Το ζήτημα της Μόριας βεβαίως προκάλεσε οξία πολιτική αντιπαράθεση. Στόχος βέβαια της κυβέρνησης είναι να αποσυμφορήσει όχι μόνο τη Μόρια, αλλά γενικότερα όλες τις δομές φιλοξενίας των μεταναστών. Όσοι προκαλούν τα επεισόδια θα πρέπει να απελαθούν, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης. Θα πάμε στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, θα επιστρέψουμε αμέσως μετά να δούμε τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής. Μένετε μαζί μας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ένα μικρό τεχνικό θεματάκι. Θα το δούμε βεβαίως στη συνέχεια της εκπομπής το θέμα της Μόριας, διότι μας αφορά όλους αυτή η κατάσταση με το μεταναστευτικό βεβαίως και η αντιμετώπιση του. Προς το παρόν, να περάσουμε σε άλλα σημαντικά θέματα που αφορούν την περιφέρειά μας, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και βεβαίως και την Καβάλα. Διαστόματος Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, εξαγγέλθηκε ότι φτάνει επιτέλους το φυσικό αέριο στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και είχαμε βεβαίως και τη γνωστοποίηση στη συνέχεια από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Λοιπόν, στο σημείο αυτό κυρίες και κύριοι θα καλησπερίσω τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Δημόσιας Επιχείρησης Διανομής Αερίου, τον κύριο Μάριο Τσάκα, τον οποίο βεβαίως θα δούμε σε λίγο και στην οθόνη μας για να συνομιλήσουμε για τα ωφέλη του φυσικού αερίου. Καλησπέρα σας κύριε Τσάκα. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Λοιπόν, έλεγα ότι επιτέλους φτάνει και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη το φυσικό αέριο. Είναι μια συζήτηση την οποία κάνουμε εδώ και χρόνια τουλάχιστον εμείς στην περιοχή. Κύριε Τσάκα, ποια θα είναι τα ωφέλη? Τα ωφέλη από την έλευση του φυσικού αερίου, η αλήθεια είναι ότι είναι πολυεπίπεδα. Το πρώτο και αυτονόητο είναι η φτηνότερη θέρμανση για τα νοικοκυριά, κυρίως που πλήττονται όλη αυτή την περίοδο από την κρίση, όλες αυτά τα χρόνια μάλλον, όχι αυτή την περίοδο. Ναι. Η εξοικονόμηση γύρω στο 40%
από το πετρέλαιο, για παράδειγμα, είναι μια σημαντική μείωση. Δεύτερον, υπάρχουν πολύ σημαντικά περιβαλλοντικά ωφέλη από την χρήση του φυσικού αερίου, τα οποία δεν είναι, τώρα νομίζω δεν είναι ώρα να τα αναλύσουμε. Ναι. Τρίτον, βοηθάει πάρα πολύ την οικονομική ανάπτυξη όλων των περιοχών που εισέρχονται τα δίκτυά μας. Καταλαβαίνετε, φτηνότερη ενέργεια για τις βιομηχανικές μονάδες, ναι, φτηνότερα για τις επιχειρήσεις, για την εστίαση, για κάθε πολυδάπανη μονάδα που και χρησιμοποιεί καύσιμα για τη θέρμανση ή για τις κουζίνες κτλ. Και τέλος, κάτι που ίσως δεν το ξέρουν και πολλοί, είναι ότι δημιουργείται μια πολύ σημαντική μικροοικονομία σε κάθε πόλη γύρω από το αέριο. Ναι. Γιατί εκατοντάδες τεχνικοί, μηχανικοί, εργάτες θα εργαστούν για τη δημιουργία και των έργων, γιατί όσοι υπεργολάβει σίγουρα στα μεγάλα έργα χρησιμοποιούνται τοπικές εταιρείες, αλλά και δεύτερον και για όλες τις εσωτερικές εγκαταστάσεις. Τα οποία είναι σημαντικό νούμερο, αν τα υπολογίσετε. Τώρα πείτε μου κάτι, υπήρχε συγκεκριμένος λόγος που η Ελλάδα και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, που μας αφορά βεβαίως πολύ δε περισσότερο, καθυστέρησε τόσο πολύ ως προς την έναρξη αυτών των εργασιών? Κοιτάξτε, για να μην μιλήσω για όλη τη χώρα, γιατί βρίσκεται σε διαφορετικά επίπεδα. Ναι, βέβαια. Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη υπάρχει μεγάλη διείσδυση, ειδικά στη Θεσσαλονίκη. Σε ό,τι αφορά την ελληνική περιφέρεια και ειδικά την περιφέρειά σας, ναι, θα έλεγα ότι διάφορες συγκυρίες και κυρίως για να κάνουμε και κάποια πολιτικές αυτοκριτική, έστω και αν δεν αφορά και τη δικιά μας διοίκηση, ναι, και λάθη και των περιφερειακών αρχών και των και της εταιριών όπως είναι η δικιά μας, καθυστέρησαν το έργο και οι διαχειριστικές που χειρίζονταν από τη μεριά της χρηματοδότησης και από τη μεριά της εταιρείας της δικιάς μας και από το κράτος γενικά, υπήρξαν κάποια λάθη, θέλω να πιστεύω ήταν απλά αστοχίες, τα οποία οδήγησαν σε καθυστέρηση. Αλλά το θετικό είναι ότι ξεπεράστηκαν όλα, τα πρώτα έργα στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, δημοπρατήθηκαν ήδη, και όσον ούπο ερχόμαστε και καβάλα και οριστιάδα. Μάλιστα. Καβάλα πότε ευελπιστείτε έτσι με το καλό να φτάσετε? Η καβάλα διαφοροποιήθηκε από εμάς γιατί θα πάρουμε αέριο από την υψηλή πίεση του ΔΕΣΦΑ στη θέση Καλκερό, αν δεν κάνω λάθος με το όνομα, το οποίο ο ΔΕΣΦΑ που είναι αρμόδιος για την υψηλή πίεση θα μας δώσει έξοδο το Σεπτέμβριο του 2021. Ενώ στις άλλες πόλεις υπάρχει ήδη έξοδος. Θα σας δώσει έξοδο το Σεπτέμβριο του 2021. Αυτό τι σημαίνει, ότι το φυσικό αέριο πότε θα το δούμε, ας πούμε, στα νοικοκυριάκια στις επιχειρήσεις? Εμείς θα ξεκινήσουμε τις εργασίες πιο νωρίς από την υποδοχή του αερίου, δηλαδή την υποβάθμιση από την υψηλή πίεση στη μέση για να μπούμε στις πόλεις. Ναι. Εμείς θα ξεκινήσουμε τα έργα, θα δημοπρατήσουμε το φθινόπωρο του 2020, ώστε άρα ξεκινάτε από τώρα. 2021, στις αρχές του 2021 να αρχίσουμε να σκάβουμε τις πόλεις, ναι, ώστε η έλευση του αερίου να μας βρει ήδη με ένα μέρος του έργου υλοποιημένο. Μάλιστα. Και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε συνδέσεις οικιακές, εμπορικές, βιομηχανικές κτλ. Αντιλαμβανόμαστε βεβαίως, κύριε Τσάκα, ότι όλες αυτές οι εργασίες, όπως αναφέρετε και εσείς πολύ σωστά, είναι χρονοβόρες, με το θετικό του πράγματος των νέων θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν. Παρόλα αυτά, θα μπορούσε βέβαια το έργο αυτό να είχε ξεκινήσει ήδη νωρίτερα, αλλά καλή οργά παρά ποτέ, που λένε. Στην υπόλοιπη Ελλάδα τι εικόνα έχετε, πώς είναι τα πράγματα? Η περιφέρειά σας, είναι η αλήθεια, ήταν η πιο γρήγορη από όλες. Αλήθεια? Ναι. Πρώτα από την Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ξεκινούν τα έργα. Ωραία. Έχουμε ήδη ενταγμένα έργα στη Στερεά Ελλάδα, η οποία εκκίνησε την αντίστοιχη διαδικασία, και στην Κεντρική Μακεδονία, η οποία είναι πιο πίσω στη διαδικασία αυτή. Ναι. Των εγκρίσεων, των διαγωνισμών, να το πω απλά. Από τη μεριά μας είναι έτοιμα. Και ακολουθεί Δυτική Μακεδονία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος. Μάλιστα. Σε σύγκριση με άλλες χώρες, κύριε Τσάκα, πώς είμαστε σαν χώρα στο κομμάτι αυτό? Είμαστε αρκετά πίσω. Πίσω, να σας το πω απλά, είμαστε αρκετά πίσω. Όμορες χώρες, ακόμα και της Ανατολικής Ευρώπης, που υποτίθεται
είχαν κάποια υστέρηση σε άλλα αναπτυξιακά έργα. Ναι. Το αέριο είναι πολύ διαδεδομένο και έχει εισβάλει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στη ζωή τους, με όλα τα ωφέλη που αναφέραμε. Mm-hmm. Τώρα, αυτό σημαίνει, κύριε Τσάκα, από την άλλη, ότι θα απαιτηθούν και εργασίες οι οποίες θα επιβαρύνουν και περιουσίες πολιτών. Όχι. Όχι. Σε αυτό είμαστε απόλυτοι. Εμείς, για να το πω απλά... Γιατί για να καταλάβει και ο άνθρωπος που μας παρακολουθεί αυτή την ώρα, μιλάμε για έναν αγωγό, έτσι. Μάλιστα, αλλά η αγωγή που απαιτούν απαλωτριώσεις και όλα αυτά τα γνωστά που γνωρίζετε, είναι η αγωγή της υψηλής πίεσης, οι οποίοι έχουν διέλθει έξω από την πόλη σας. Οπότε, όχι από την πόλη σας, από όλες τις πόλεις. Οπότε τα έργα τα δικά μας, η μέση και η χαμηλή πίεση, είναι πολύ χαμηλής όκλησης, γιατί γίνονται παρά το δρόμο, οπότε δεν μπαίνουμε μέσα από το πεζοδρόμιο, να σου το πω απλά. Γίνεται μια μικρή τομή στο δρόμο μόνο. Μάλιστα. Το οποίο δεν επηρεάζει καθόλου, όπως λέτε, τις ζωές τώρα. Μάλιστα, έτσι, μάλιστα και οι δρόμοι, να σας εξηγήσω, ούτε καν τους δρόμους εκτός ελαχίστων περιπτώσεων, κλείνουμε συνήθως το ένα ρεύμα που δουλεύουμε και το άλλο ρεύμα είναι ελεύθερο. Τώρα, πόσο ασφαλής θα είναι αυτή η κατασκευή, κύριε Τσάκα? Δηλαδή, θα χρειάζεται στην συνέχεια, φανταζόμαστε, και κάποια διαδικασία επίβλεψης αν όλα βαίνουν καλώς? Φυσικά. Γενικά, το αέριο θεωρείται από τα πιο ασφαλή μέσα θέρμανσης. Δεν είναι τόσο επικίνδυνο, λέτε, γιατί στα αυτιά μας ηχεί λίγο επικίνδυνο. Όχι, όχι. Ναι. Δηλαδή, αν το ψάξετε βιβλιογραφικά, προφανώς και έχουν υπάρξει παγκοσμίως ατυχήματα με το αέριο. Ναι. Αλλά αν δείτε τη συχνότητα, γιατί αυτό είναι το βασικό, αν λέμε κάτι ότι είναι επικίνδυνο ή όχι, τη συχνότητα των ατυχημάτων με αντίθετα πετρελαίου, υγραερίου και άλλων καυσίμων, θα δείτε ότι στο αέριο είναι πολύ λιγότερα τα ατυχήματα. Η πίεση που μπαίνουμε στις πόλεις είναι χαμηλή. Και ειδικά στα διαμερίσματα είναι πολύ χαμηλή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν απαιτείται προσοχή. Εμείς έχουμε απαιτήσει στο διαγωνισμό να συμμετέχουν εταιρείες με μεγάλη εμπειρία στο αέριο. Πήραμε όποιο μέτρο υπάρχει για να γίνει το έργο όσο το δυνατόν καλύτερο. Αλλά σίγουρα η προσοχή όλων μας δεν θα φύγει ποτέ. Μάλιστα. Τώρα, πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φυσικό αέριο, κύριε Τσάκα? Το φυσικό αέριο, το πρώτο και άμεσο, είναι στην θέρμανση, αλλά μπορούν φυσικά να μετατραπούν και οικιακές και εμπορικές συσκευές, δηλαδή κουζίνες, εστιατόρια κτλ. Μπορούν να μετατραπούν και να χρησιμοποιούν φυσικό αέριο. Ναι. Και επιχειρήσεις, βεβαίως. Και φυσικά, φυσικά. Είναι εντυπωσιακά τα αποτελέσματα στο επαγγελματικό, όχι στο οικιακό είναι ασήμαντα. Αλλά τα νούμερα, αν δείτε τις εξοικονόμησες στους επαγγελματίες, είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Ναι. Εξοικονομείται ενέργεια. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και κυρίως λεφτά τώρα για τους ανθρώπους και τους επιχειρηματίες. Δηλαδή, εμείς λέμε ότι ελπίζουμε και οι βιομηχανίες και όλοι οι επαγγελματίες τα λεφτά που γλιτώνουν από την ενέργεια να τα ρίχνουν σε επενδυτικά και σε έργα και σε έργα απασχόλησης των πολιτών που έχουν ανάγκη εργασία. Και φυσικά είναι πολύ σημαντικό κομμάτι και αυτό της προστασίας του περιβάλλοντος, που επιτέλους πρέπει να μπει και η χώρα μας σε αυτήν την λεγόμενη του τύπου πράσινη ανάπτυξη. Έτσι. Το ενεργειακό αποτύπωμα του φυσικού αερίου είναι ασυγκρίτως καλύτερο και χαμηλότερο από των κλασικών μορφών, των κλασικών καυσίμων. Είναι πολύ καλύτερα φυσικά και για το περιβάλλον. Ναι, από όσο γνωρίζω, βέβαια, ήδη και στο κέντρο της Αθήνας χρησιμοποιούνται και λεωφορεία που μετακινούνται με φυσικό αέριο. Αυτό βοηθά κατά κάποιο τρόπο και όταν μιλάμε ειδικά για το κέντρο της Αθήνας, καταλαβαίνετε πόσο πολύ σημαντικό είναι. Ναι, στην Αττική υπάρχουν λεωφορεία, όπως σωστά αναφέρετε, που κινούνται με φυσικό αέριο. Μάλιστα. Αλλά στις περιφερειακές πόλεις δεν είναι τόσο το πρόβλημα της κίνησης όσο είναι της θέρμανσης. Σαφώς, σαφώς. Ναι. Και κυρίως σε εμάς εδώ στην Βόρεια Ελλάδα, που αντιλαμβάνεστε ότι ο χειμώνας είναι λίγο διαφορετικός. Έχω προσωπική άποψη και το ξέρω ότι είναι πολύ πιο έντονα τα φαινόμενα. Mm-hmm.
Τώρα, οι δικές σας έτσι εργασίες, κύριε Τσάκα, γνωρίζετε βεβαίως πολύ καλά το θέμα, δεν έχουν κάποια καθυστέρηση, παρά μόνο από την κρατική μηχανή, δηλαδή, αν δοθεί το OK ότι μπορείτε να προχωρήσετε σε αυτές τις εργασίες, κοιτάξτε, έτσι. Είναι και αυτή η γραφειοκρατία που μαστίζει δυστυχώς στη χώρα. Τα έργα τα δικά μας έχουν το καλό ότι δεν απαιτούν πολύ περίπλοκες αδειοδοτήσεις. Ναι. Αιτία καθυστέρησης ήταν οι συζητήσεις μεταξύ της εταιρείας μας από την προηγούμενη διοίκηση και την τωρινή με τις διαχειριστικές αρχές που συγχρηματοδοτούν τα έργα. Ναι, ναι. Στην περιφέρειά σας, δόξα τω Θεώ, πήγαν πολύ καλά το τελευταίο οκτάμηνο οι διαπραγματεύσεις. Καταλήξαμε από κοινού σε πλήρη συμφωνία και γι' αυτό δημοκρατήσαμε τα έργα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μάλιστα. Υπάρχει ανάλογη έτσι, ενημέρωση στην τοπική αυτοδιοίκηση, με την περιφέρεια, όπως λέτε, με τους δήμους, με τους εκάστοτε δημάρχους σε κάθε περιοχή? Η πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία των δημάρχων δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για τα έργα αυτά. Εμένα με επισκέφτονται στο γραφείο μου πάρα πολλοί δήμαρχοι, οι οποίοι ανησυχούν πολύ για την εξέλιξη των έργων. Ναι, ναι. Θεωρώ ότι η συνεργασία μας θα είναι υποδειγματική, γιατί είναι προς όφελος όλων και κυρίως των πολιτών, που οι δήμαρχοι νομίζω έχουν ακόμα μεγαλύτερη ευαισθησία από όλους μας για το καλό των πολιτών, των συμπολιτών τους. Μάλιστα. Δεν θεωρώ ότι θα υπάρξουν προβλήματα με την τοπική αυτοδιοίκηση. Τώρα, το πρώτο όφελος που θα έχουν οι πολίτες στα νοικοκυριά από το φυσικό αέριο θα είναι η θέρμανση? Κοιτάξτε, είναι τα δύο βασικά τμήματα. Είναι αυτά, είναι η θέρμανση για τους οικιακούς πελάτες, όπως λέμε εμείς, και η εξοικονόμηση από τη λοιπή ενέργεια, όπως είναι οι κουζίνες. Οι κουζίνες, λέω ένα παράδειγμα, ή οι φούρνοι στους φούρνους. Εκεί πέρα που είναι ενεργοβόρες εγκαταστάσεις, είναι πολύ σημαντική η... Ναι. Λοιπόν, θα κάνουμε μια προσπάθεια να συνδεθούμε και πάλι με τον κύριο Τσάκα. Βεβαίως, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση για όλους μας, για να μάθουμε λεπτομέρειες λοιπόν για τα ωφέλη και ενδεχόμενα για τους κινδύνους που μπορεί να κρύβει το φυσικό αέριο, το οποίο καταφθάνει στην περιοχή μας, αλλά σύμφωνα με τα λεγόμενα του κυρίου Τσάκα, από το 20 ξεκινούν οι διαδικασίες, με το φθινόπωρο του 21 τουλάχιστον να βλέπουμε και στην Καβάλα να καταφθάνει και στα πρώτα έτσι νοικοκυριά. Θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και θα επικοινωνήσουμε και πάλι με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΔΑ για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Μένετε μαζί μας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μετά από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είχαμε ένα μικρό πρόβλημα στη σύνδεσή μας με τον κύριο Τσάκα. Θα συνεχίσω βεβαίως την κουβέντα με ένα πολύ απλό ερώτημα, κύριε Τσάκα, που θέτουν και πολλοί οι τηλεθεατές μας, οι οποίοι βεβαίως και προτιμούν το φυσικό αέριο, αλλά χρειάζεται μία ειδική διαδικασία για να έχει κανείς στο σπίτι του φυσικό αέριο? Επιβαρύνεται κάτι επιπλέον? Κοιτάξτε, η διαδικασία είναι για να συνδεθεί, καταρχάς να έρθει η εταιρεία μας να βάλει τον μετρητή στη μάντρα, να το λέω έτσι απλά, ενώ μιας πολυκατοικίας, είναι απλή, γίνεται μία αίτηση, υποβάλλονται κάποια δικαιολογητικά, βλέπουμε ότι είναι επί του δικτύου που θα αναπτύξουμε και ερχόμαστε εμείς και συνδέουμε τον ρυθμιστή και το ρολόι στην κάθε πολυκατοικία. Μάλιστα. Αυτό γίνεται από εμάς δωρεάν. Πολύ ωραία. Από εκεί και πέρα. Ναι. Απαιτείται κάποια εσωτερική εγκατάσταση, δηλαδή αν για παράδειγμα μια πολυκατοικία με κοινόχρηστο λέβητα, πρέπει να αλλάξει ο λέβητας. Και να συνδεθεί ο λέβητας από το ρολόι, δηλαδή ένα μικρό τεχνικό έργο, ο καινούριος λέβητας να συνδεθεί με το ρολόι το δικό μας. Αυτό επιβαρύνει ένας γενικά... νέος λέβητας, ειδικός για το φυσικό αέριο, τον οποίο θα το βρουν, ας πούμε, οι κάτοικοι εδώ της Καβάλας, θα απευθυνθούν σε εσάς πάλι? Όχι, εκεί απευθύνονται σε εμπορικά καταστήματα που πολλούν λέβητες.
Ωραία. Αλλά να σας δώσω και μια πληροφορία ότι επεξεργαζόμαστε με το Υπουργείο, το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, μήπως την περίπτωση να εκδοθεί μια ειδική πρόσκληση όπως είναι το εξοικονομώ, ειδικά για το φυσικό αέριο, και να επιδοτηθεί η σύνδεση, η εσωτερική εγκατάσταση των κατοικιών. Πολύ ωραία πρόταση είναι αυτή. Τώρα, για κάποιους οι οποίοι έχουν μόνο κατοικία ή μία εξοχική κατοικία ενδεχόμενα, τι αλλάζει? Δεν αλλάζει κάτι. Mm-hmm. Δεν υπάρχει διαφοροποίηση στη διαδικασία. Η ίδια ακριβώς είναι όπως σας την περιέγραψα. Καμία διαφορά. Ναι. Γενικότερα, δηλαδή, δεν είναι τόσο δύσκολη η διαδικασία της εγκατάστασης φυσικού αερίου. Ωραία. Και από εκεί και έπειτα, και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι μπορούν και οι επιχειρήσεις βεβαίως να ωφεληθούν αυτής της προσφοράς. Το ίδιο θα ισχύσει, κύριε Τσάκα, και στις δημόσιες υπηρεσίες? Το ίδιο ακριβώς, με τον ίδιο τρόπο συνδέονται και οι δήμοι, τα δημοτικά κτίρια και του κεντρικού κράτους οι υπηρεσίες, με την ίδια ακριβώς διαδικασία. Πολύ ωραία. Τώρα, οι νέες θέσεις εργασίας που προβλέπετε έτσι να δημιουργηθούν και για την περιοχή μας, να δώσουμε και μία είδηση, θα είναι σημαντικός ο αριθμός? Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει την προσπάθεια αυτή και με την έλευση του αερίου οι τοπικοί επαγγελματίες γρήγορα να την αγκαλιάσουν, να εκπαιδευτούν. Εννοείται ότι και εμείς θα συμπράξουμε σε αυτή τη διαδικασία, κάνοντας τα απαραίτητες ημερίδες, σεμινάρια για να εκπαιδευτούν οι τεχνικοί. Θεωρώ ότι αν βάλετε ότι είναι ένα μέσο κόστος γύρω στις 2.000 η κάθε σύνδεση και θα γίνουν σε βάθος χρόνου μερικές χιλιάδες συνδέσεις, αν κάνετε το πολλαπλασιασμό, είναι ένα πολύ σημαντικό νούμερο, και αφήνω τις αιτήσεις, τακτικές συντηρήσεις, τους καυστήρες και όλα αυτά. Είναι αρκετά εκατομμύρια που κινούνται πέριξ της αγοράς αερίου σε μια μεγάλη πόλη ειδικά. Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ ευχάριστες οι ειδήσεις που μας μεταφέρετε, κύριε Τσάκα. Εγώ να επαναλάβω ότι από το φθινόπωρο του 2021 θα το δουν τα νοικοκυριά της Καβάλας και της ευρύτερης περιοχής. Ναι. Αν επιταχύνει, γιατί το έχουμε ζητήσει και εμείς και η Περιφέρεια, αν μπορέσει ο ΔΕΣΦΑ να δώσει πιο νωρίς την έξοδο, θα μπορούμε να έχουμε και πιο νωρίς αέριο στην πόλη. Μακάρι. Σας ευχαριστώ θερμά για τη σύνδεση αυτή, κύριε Τσάκα. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εμείς θα πάμε τώρα στο θέμα της Μόριας, όπως σας είπα, όπου εκεί δυστυχώς τα πράγματα είναι δυσάρεστα. Είναι ολοκληρωτική η καταστροφή. Όλα έγιναν δυστυχώς στάχτη. Οι συγκλονιστικές εικόνες κάνουν πραγματικά το γύρο του διαδικτύου, με την τρίτη, τέταρτη επαναλαμβανόμενη φωτιά. Και παρά το γεγονός ότι βρίσκεται εκεί και κλιμάκιο, βρέθηκε κλιμάκιο κυβερνητικό και δημιουργίες των ΜΑΤ, από ό,τι φαίνεται από όλη αυτή την κατάσταση, μιλάμε για ένα οργανωμένο σχέδιο, μια οργανωμένη εξέγερση των μεταναστών αυτών, οι οποίοι φιλοξενούνται ακόμη βεβαίως στη Μόρια, να γίνει αυτή η επανάσταση, να εξεγερθούν δηλαδή, με αποτέλεσμα τι, ορισμένοι εξ αυτών, περισσότεροι εξ αυτών, να κοιμούνται στους δρόμους, να κοιμούνται στα νεκροταφεία της περιοχής, με δραματικές καταστάσεις, με τα παιδιά αυτών. Ευτυχώς με ρύμνησε η κυβέρνηση να μεταφερθούν σε δομές φιλοξενίας στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν γνωρίζουμε ακόμη σε ποιο σημείο ακριβώς αναφέρεται η κυβέρνηση, και με τους κατοίκους εκεί του νησιού να εκλιπαρούν, να φύγουν όσο το δυνατόν συντομότερα από το νησί τους, οι 13.000 και πλέον μετανάστες που έφτασαν δυστυχώς σε αυτήν την κατάσταση τη Λέσβο. Πάμε στο ρεπορτάζ. Στο μικροσκόπιο των αρχών που εξετάζουν τον τρόπο που ξέσπασε η φωτιά στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης προσφύγων της Μόριας, έχει μπει ένα γραπτό SMS που εστάλησε αρκετούς από τους μετανάστες λίγη ώρα πριν εμφανιστούν οι πρώτες φλόγες.
Ειδικότερα και σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 30 λεπτά πριν από τον εμπρησμό διακινήθηκε στα κινητά τηλέφωνα των φιλοξενούμενων του Κέντρου Υποδοχής Ταυτοποίησης Προσφύγων, μήνυμα που ανέφερε ότι θα πρέπει να κατευθυνθούν προς την πόλη της Μυτιλίνης, γιατί υποτίθεται πως θα εκενωνόταν η δομή και θα τους μετακινούσαν εκτός Λέσβου. Οι αστυνομικές αρχές αναζητούσαν τον αποστολέα του μηνύματος, καθώς επίσης και το ρόλο που ενδεχομένως να διαδραμάτισαν μέλη συγκεκριμένης μη κυβερνητικής οργάνωσης που δεν ανήκει στην λίστα των καταγεγραμμένων. Πήγαν πυροσβεστικές δυνάμεις, οι δικοί μας, οι οποίοι είχαν μείνει πίσω. Καταλαβαίνεις ότι είχε τραβήξει μια μεγάλη δύναμη στην άλλη πλευρά του νησιού, αναγκαστικά. Ναι. Οπότε από εκεί απορρέει ότι είναι ένα οργανωμένο σχέδιο, προσωπική μου άποψη. Και επαγγελματική, έτσι, οργανωμένο σχέδιο. Οργανωμένο σχέδιο. Σαφώς. Καθότι πήγαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής εκεί, σπέσανε άμεσα και είχαν 10 διαφορετικές φωτιές γύρω-γύρω από το ΚΙΝΤ, πέριξ του ΚΙΝΤ, δηλαδή με σκοπό και βάσει της κατεύθυνσης του ανέμου να καούν ίσχυνες στο ΚΙΝΤ και να κάνουν ζημιές. Γιατί αυτό είναι προφανές, καθότι όταν προσεγγίσαν οι δικές μας δυνάμεις, δεχτήκαν ρήπια από πέτρες. Στο μεταξύ και τρίτη φωτιά μέσα σε 2 ημέρες ξέσπασε στη Μόρια, καταστρέφοντας όσες σκηνές είχαν απομείνει. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες επιχειρούν και από αέρος. Εκεί βρέθηκε και δημιουργία των ΜΑΤ, καθώς υπάρχει πληροφορία για εγκλωβισμένα άτομα κοντά στο μέτωπο. Στην περιοχή σημειώνονται διαρκώς εκρήξεις, πιθανόν από τις φιάλες που χρησιμοποιούσαν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Κάποιοι δεν σέβονται τη χώρα που τους φιλοξενεί και πασχίζουν να αποδείξουν ότι δεν ψάχνουν διαβατήριο για μια καλύτερη ζωή. Αντίθετα, εκμεταλλεύονται κάθε αφορμή για να πυρπολήσουν κάθε λύση και τελικά να διαιωνίζουν το πρόβλημα. Έτσι έβαλαν δεύτερη πυρκαγιά, που κατέστρεψε χθες αργά το βράδυ το μεγαλύτερο μέρος της δομής, για να ξανααφήσουν άστεγους χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες με πρώτες τις οικογένειες με παιδιά. Το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση πρέπει να δείξει την γενναιότητα και να απομακρύνει τους μετανάστες από εδώ. Δεν πάει άλλο. Ο κόσμος, όλο το νησί της Λέσβου βρίσκεται στα πόδι, δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, δεν ξέρει ποια θα είναι η αντίδραση αυτών των ανθρώπων. Κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατόν αυτό να συνεχιστεί. Βεβαίως. Ξέρουμε πώς μπορεί να προκλήθηκε και αυτή η πυρκαγιά, κύριε Μουτζούρη, δηλαδή φτάνουμε στο... Βεβαίως. Ναι. Λέγονται πολλά. Το μόνο βέβαιο και κατ' εμένα είναι ότι ήταν οι θελημένες προκλήσεις πυρκαγιάς και γι' αυτό και μία ΜΚΟ, ονόματι Stand By Me Lesbos, ανήρθησε μια ανακοίνωση που λέει ότι η Μόρια τώρα θα καταστραφεί και η Λέσβος. Στο μεταξύ, την άποψη όλοι όσοι συμμετείχαν στα επεισόδια να απελαθούν αυτομάτως, έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνης Γεωργιάδης. Εγώ πιστεύω ότι όταν κάποιος έρχεται και ζητάει άσυλο πολιτικό στην Ελλάδα, απριόρι αποδέχεται την ελληνική νομοθεσία και αποδέχεται ότι θα κάνει εγκλήματα στην Ελλάδα. Σύμφωνο, πολύ σωστά. Εάν κάποιος που ζητάει άσυλο στην Ελλάδα βάζει φωτιές και τραγουδάει bye bye Μόρια, η δική μου, αυτό πιστεύω εγώ, πρέπει να κάνει το κράτος. Ή να τους συλλάβει αμέσως, να τους βάλει σε μεγάλα πλοία και να τους στείλει απέναντι κατευθείαν. Ναι, και αυτό το άσυλο να περίφθει. Γεια σας. Πρέπει άμεσα με μέτρα να γίνει απεγκλωβισμός και να φύγουν. Να πάνε πλοία, να πάνε σε δομές στο εσωτερικό της χώρας. Να ελεγχθούν όσοι έχουν κορονοϊό και να υπάρξει καραντίνα, γιατί διαφορετικά η κατάσταση δεν θα αντιμετωπιστεί με νέα κλειστά κιτ. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ για τα καταστροφικά επεισόδια στη Μόρια, τονίζοντας ότι αναδεικνύει τις εγκληματικές ευθύνες Μητσοτάκη-Μηταράκη. Το ενδεχόμενο να συμβεί κάτι τέτοιο το είχαμε επισημάνει επανειλημμένα από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας η Νέα Δημοκρατία. Δυστυχώς δεν μας άκουσαν. Αυτό που έγινε από την αρχή ήταν ο κύριος Μητσοτάκης να υποτιμήσει το πολύ σοβαρό εθνικό ζήτημα που είναι το προσφυγικό. Κατήργησε το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, στη συνέχεια το ξαναεπανίδρυσε, άλλαξε υπουργούς και υφυπουργούς. Και στην ουσία δεν έκανε τίποτα για να λύσει το πρόβλημα. Μιλάει ο άνθρωπος που άνοιξε τα σύνορα της Ελλάδας στους μετανάστες. Δεν ξεχνάμε την δεδομένη. Βεβαίως. Μιλάει ο άνθρωπος που πολέμησε την αμυγδαλέζα και τολμά και μιλά ο Πρωθυπουργός της Ασίας.
που οι μετανάστες ιάζονταν και εξαφανίζονταν. Και είναι επίσης ο άνθρωπος, ως πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, που υπέγραψε τις συμφωνίες με την Τουρκία για το μεταναστευτικό. Επίσης, είναι ο άνθρωπος που, κλείνοντας το μάτι με την πολιτική του το 15 στους παράνομους διακινητές, ναι, που το 15 πέρασαν κυρία Χατζηθεοδόρου, και δεν είναι δικά μου νούμερα, είναι νούμερα της ΗΠΑ, της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Το 15 λοιπόν από τη θάλασσα πέρασαν στη χώρα μας 856.723 πρόσφυγες και μετανάστες. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και βεβαίως θα κλείσουμε σε λίγα λεπτά την εκπομπή ένα live news με ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ το οποίο αφορά τη γενικότερη εικόνα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη από την έλευση του φυσικού αερίου που, όπως μας είπε προηγούμενα αναλυτικά ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΔΑ, ξεκινούν οι εργασίες και στην Καβάλα βεβαίως αν επιταχυνθούν αυτές οι εργασίες πολύ πιθανό να το έχουμε και εντός του 2020. Τώρα, κυρίες και κύριοι, από την άλλη πλευρά έχει δοθεί μία εντολή στο μέτωπο του κορονοϊού τώρα από τον Υπουργό Υγείας, τον Βασίλη τον Κικίλια, για αυξημένη ετοιμότητα στα νοσοκομεία των ομών της Πέλεας, της Πιερίας, της Μαθίας και του Κιλκής μετά τα αυξημένα δυστυχώς κρούσματα κορονοϊού που είχαμε σήμερα. Επίσης, να σας ενημερώσω ότι υπήρξε επικοινωνία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την Γερμανίδα καγκελάριο Μέρκελ για την κατάσταση στην Μόρια και το πώς μπορεί βεβαίως και οφείλει και η Γερμανία από την πλευρά της και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες να βοηθήσουν σε αυτό το ζήτημα. Κλείνουμε με το ρεπορτάζ αυτό. Σε λίγα λεπτά από τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τη Μαρία Παπάζογλου. Βεβαίως εσείς ενημερώνεστε λεπτό προς λεπτό στο www.1news.gr. Καλό βράδυ. Με μεγάλη χαρά αλλά φυσικά και ενθουσιασμό υποδέχθηκαν οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης συνολικότερα της περιφέρειας μετά τις επίσημες ανακοινώσεις του Χρήστου Μέτιου, Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για την έναρξη κατασκευής του δικτύου φυσικού αερίου σε Αλεξανδρούπολη, Κομωτινή, Ξάνθη και Δράμα, ενώ θα ακολουθήσει Καβάλα και Ορεστιάδα. Όπως τονίζει η τοπική αυτοδιοίκηση από την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, τα συγκεκριμένα υποέργα που ανακοινώθηκαν και αφορά το ένα, το δίκτυο, σε Αλεξανδρούπολη και Κομωτινή συνολικού προϋπολογισμού 16,3 εκατομμυρίων ευρώ και το δεύτερο για τις πόλεις Ξάνθη και Δράμα συνολικού προϋπολογισμού 17,1 εκατομμυρίων ευρώ, είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα αλλά και φυσικά ένα ελπιδοφόρο μήνυμα για την αναπτυξιακή πορεία της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας αλλά και φυσικά για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου αποδεικνύεται ξεκάθαρα ότι σιγά σιγά μετατρέπεται σε έναν ενεργειακό κόμβο για τα Βαλκάνια. Σημαντικό, η ύπαρξη του φυσικού αερίου από τη στιγμή που ξεκίνησε πλέον η δημοπράτηση του έργου αυτού, νομίζω ότι το περιμέναμε πολλά χρόνια. Ήταν μια δέσμευση από τον αείμνηστο Γιώργο Παυλίδη, την οποία δέσμευση αυτή συνέχισε ο Χρήστος ο Μέτιος και είμαστε πλέον στο διατάφτα να προκηρυχθούν τα δύο υποέργα, Δράμα Ξάνθη και Ροδόπη Εύρος. Θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα ήδη θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται όσον αφορά την προκήρυξη του έργου και σιγά σιγά να αναλάβουν οι ανάδοχοι εργολάβοι και να το δούμε να υλοποιείται. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω και δημόσια τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Μέτιο, για την άριστη συνεργασία που έχει ο Δήμος της Δράμας με τις υπηρεσίες της περιφέρειας και προσωπικά με τον ίδιο. Ένα σημαντικό έργο λοιπόν που βοηθάει πρώτα απ' όλα την επιχειρηματικότητα. Ξέρουμε ότι το κόστος θέρμανσης γενικά στην Δράμα αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολλούς και ιδιώτες και επαγγελματίες. Το ξεκίνημα αυτό το έργο λοιπόν το χαιρετίζουμε εδώ στη Δράμα. Θεωρώ είναι ένα σημαντικό έργο πρώτης της σημασίας για την πόλη μας και για το Δήμο μας και θεωρώ ότι η κίνηση του κύριου Μέτιου να χρηματοδοτήσει σε ένα μεγάλο βαθμό όλο αυτό το έργο είναι μόνο προς τη θετική κατεύθυνση. Όσον αφορά την πόλη της Καβάλας, το έργο σύνδεσης με το φυσικό αέριο θα δημοπρατηθεί εντός του φθινοπόρου. Οι πληροφορίες από την τοπική αυτοδιοίκηση κάνουν λόγο ότι η κριτική και η καθυστέρηση αφορούν την προηγούμενη διοίκηση του διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ΑΕ.
Η Καβάλα, ο νομός της Καβάλας, η περιφέρεια της Καβάλας δεν μένει έξω από την παροχή οικιακού φυσικού αερίου. Κάποιοι προσπάθησαν να περάσουν την εικόνα, το μήνυμα, ότι φταίει ο Περιφερειάρχης και ότι δεν έχει μπει η Καβάλα στην άμεση δημοπράτηση που γίνεται τις επόμενες ημέρες για την παροχή οικιακού φυσικού αερίου και γι' αυτό το λόγο τιμωρεί ο Περιφερειάρχης την Καβάλα για τις εκλογές του 2019. Αυτά όλα είναι ψέματα, είναι συκοφαντικά ψευδή και ανυπόστατα όλες αυτές οι ειδήσεις και πρέπει κάποιοι να ντρέπονται να τα λένε αυτά, γιατί οφείλουν να γνωρίζουν ότι η δημοπράτηση που γίνεται καταρχήν του πρώτου υποέργου Αλεξανδρούπολης Κομωτινής και του δεύτερου υποέργου Ξάνθη Δράμας, όπως είπα, γίνεται αμέσως τις επόμενες ημέρες. Γίνεται μέσα από την ΔΕΔΑ, όπου, για να το πάρουμε λίγο από την αρχή για να καταλάβετε, το όραμα για παροχή οικιακού φυσικού αερίου ξεκίνησε από τον αείμνηστο Περιφερειάρχη, τον Γιώργο τον Παυλίδη, το οποίο συνέχισε ο νυν Περιφερειάρχης ο Χρήστος Μέτιος. Από το επρισιακό μας πρόγραμμα, από το ΕΣΠΑ, βάλαμε ένα ποσό της τάξης των 29 εκατομμυρίων ευρώ για να χρηματοδοτήσουμε τις εργασίες κατασκευής αγωγών χαμηλής και μεσαίας πίεσης, η οποία αυτή η αγωγή θα τους φτιάξει η ΔΕΔΑ, η οποία είναι εταιρεία δημοσίου. Αλλά για να γίνουν αυτή η αγωγή χαμηλής και μεσαίας πίεσης, πρώτα έπρεπε να προηγηθούν η κατασκευή αγωγών υψηλής πίεσης. Αυτούς τους αγωγούς υψηλής πίεσης, αρμόδια για να τους κατασκευάσει είναι ο ΔΕΣΦΑ. Είναι μια ιδιωτική εταιρεία η οποία, ενώ κατασκεύασε στην Αλεξανδρούπολη, στην Ροδόπη, στην Ξάνθη και στην Εδράμα, την Καβάλα δυστυχώς δεν την είχε βάλει στα πλάνα της. Και μάλιστα, από ό,τι πληροφορηθήκαμε, είχε σχεδιασμό, είχε σχέδιο να το δημοπρατήσει το 2023. Ενώ ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, τονίζει ότι η συγκεκριμένη καθυστέρηση αφορά και τους τρεις πρώην κυβερνητικούς τοπικούς βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή, όπως τονίζει, με την αδράνειά τους καθυστέρησαν τη σύνδεση της Καβάλας με το δίκτυο του φυσικού αερίου. Κάτι το οποίο, από ό,τι φαίνεται, προγραμματιζόταν για το 2023. Δημοπρατηθεί το έργο που έχει να κάνει με το οικιακό φυσικό αέριο στην Καβάλα, το προσεχές φθινόπωρο. Ναι. Αυτή ήταν η ενημέρωση που είχα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΔΑ, τον κύριο Μάριο Τσάκα, και νομίζω ότι, όπως είχα πει από τον περασμένο Φεβρουάριο, θα υπήρξε μια πολύ μικρή καθυστέρηση στην δημοπράτηση, ακριβώς γιατί υπήρχε ένα πρόβλημα με τους σταθμούς πίεσης στο Χαλκερό, που η προηγούμενη κυβέρνηση είχε στο σχεδιασμό της να δημοπρατηθεί το 2023, θα ήταν πάρα πολύ αργά. Θα δημοπρατηθεί αυτό μέσα στο 2020, οπότε μαζί με την ολοκλήρωση των έργων από την πλευρά του ΔΕΔΑ θα είναι έτοιμη και η αλληλή Καβάλα να πάρει φυσικό αέριο. Πολύ ωφέλιμο, και γι' αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ τον Δεκέμβριο του 2018 ενέταξε αυτό το έργο στο ΕΣΠΑ. Να θυμίσω ότι μέχρι το 2015 δεν υπήρχε ούτε στο σχεδιασμό της καμίας κυβέρνησης, ούτε κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας, ούτε ΠΑΣΟΚ, ένας τέτοιος σχεδιασμός. Αν δεν υπήρχε, επομένως, ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτή τη στιγμή δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε για αυτό το έργο.